Κώστα, πού πάμε? Να πάρουμε πλοίο. Και πού θα πάμε με το πλοίο? Στη Βαλχάλα. Του Βαλχάλα, brothers. We live, we die, we live again. Όχι, δεν είναι καλό. Επίσης, έχω μια θεωρία, ρε παιδιά. Για πες, ρε πάρει. Ας θυμάστε το 12 του Ιακλή που θα κάναμε. Ναι. Όχι. Στην ουσία, καταρχάς πάμε Γιάννενα, το πες, το πες. Ωραία, από Βαλχάλα το είπες. Δεν το πες. Ίδια λίμνη έχω. Στην ουσία, επίσης το βραχιολάκι έχει βγει, το δείχνω στην κάμερα. Το δείχνω και στην κάμερα. Έχει πάει εδώ. Ναι, και ο clickbait τίτλος του Μπάρι, το δείχνω στην κάμερα. Όχι. Λοιπόν, στην ουσία, αυτοί οι άθλοι του Ιρακλή, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει, αλλά τους κάνουμε εμείς τώρα. Ναι, ισχύει. Απλά πρέπει να κάνουμε. Όχι, να πάμε 12 ώρες διακοπές. Απλά ο Ηρακλής είναι ο Πάρης, ρε παιδί. Βγάλει το φλάζ για να βλέπουμε λίγο το τι. Σταμάτα που φαίνεται. Δεν έχετε ανάγκη. Ο ένας άθλος ήταν στην. Είναι στη πιο σινεμάτικο. Πήραμε το νερό της Ιμφαλίας. Στην Κρήτη ήταν δύο άθλοι. Ήτανε να βρούμε τον Αρχιερέα και να βρούμε τον Μινόταυρο. Αφού άξιολ το κάναμε, ισχύει. Ναι. Το πρώτο δεν ξέρω γιατί πάρει το θέμα. Δεν είναι άθλος του Ηρακλή να βρει τον Αρχιερέα. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε Ηρακλής. Ένας άθλος ήταν στο Βόλο με το κουτί της Παντόρας που ψάχναμε. Όχι, που το κάναμε. Ναι, είδες. Ούτε αυτό το έκανε ο Ηρακλής. Τι άλλο έχουμε κάνει που είναι στους άθλους μας. Στο Βόλο, όχι. Στο Βόλο το είπαμε, στην Κρήτη το είπαμε. Στο να δείξω και τους δύο και δεν βολεύουν. Στην Κρήτη δεν. Ωραία, έχουμε κάνει 4 άθλους δηλαδή. Άλλοι 8 μήνανε μαλάκες. Είδατε, τι άθλο έχουμε τώρα στα Γιάννενα. Κάτσε, να βρούμε τον δολοφόνο στα κέρι νομιώματα. Βλέπετε την κοιλιά μου στη στιγμή. Ναι, 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 να δούμε δολοφόνο. Θα πάμε κέρι νομιώματα, μαλάκες μου, θα γίνει. Υπάρχει εκεί πέρα ένας τυπάς που. Η Μέδουσα, ρε μαλάκα, τη Πετρώνη του κάνει όμως τέτοιο κέρι. Αυτό. Είναι κερωμένη Μέδουσα. Ούτε ο Ηρακλής κόντσε τη Μέδουσα. Και σκότωσε τους μισούς Αμερικάνους και μετά ήρθε η Ελλάδα να κρυφτεί. Αυτό είναι το Percy Jackson, μην μπερδεύεσαι. Σαμάτα. Ναι, ότι ο Ηρακλής σκότωσε τη Μέδουσα, ξέρω ποιο κάνουν είναι το Percy Jackson. Αυτή γίνεται, κύριε Σαμάτα. Γράψτε στο σχόλιο ποιο σκότωσε τη Μέδουσα, να δούμε, ξέρετε, μυθολογία. Πήγα να πω ιστορία, αλλά μάλλον δεν έγιναν αυτά. Δεν ξέρω. Επίσης, επειδή είμαι πίσω, πίσω δείχνει πάντα τους μπροστά. Οι μπροστά δείχνουν τους εαυτούς τους. Όχι όλοι δείχνουν και συμφέρει. Α, τους. Τώρα όμως. Αυτό. Και τώρα πάμε Ιωάννη να Γιάννη να έρει κάτι βαλίτσες εδώ πέρα που να θα έρθουν στο κεφάλι και θα τους σκοτώσουν και θα γίνει κι εγώ Μέδουσα. Έτσι έγινε με από μια βαλίτσα. Σε ποια βαλίτσα στο κεφάλι. Εντάξει, τώρα η δίλια κοντά δεν φαίνεται. Δεν μπορώ γιατί. Άλλαξε χέρι, βρε καθυστερημένη. Δεν μπορώ. Αν είναι κατά έτσι για να φαινόμαστε όλοι, δεν μπορώ να αλλάξω χέρι. Ωραία, χαιστήκαμε τον Μπάρι. Δικό μας λόγο είναι, γεια σας κουζίνες. Λόγο είναι καλύτερο. Τώρα απομολύθηκε ο Μπάρις. Γιατί είναι καλύτερο. Για πες, λοιπόν. Δεν μιλάω σε εσάς, μωρέ. Μιλάω στα παιδιά μου, τους viewers. Δεν θα τους σχολιάσω. Και επίσης αυτό είναι σκοτάδι, οπότε... Εδώ εμάς, δες εδώ, φαίνεται. Καλή κάμερα. Ούτε καν φλάζ δεν χρειάζεται. Χαίστηκα. Χαίστηκα. Να δείτε το δικό μας vlog. Δεν ανοίξαμε το vlog, μωρέ, εκεί πέρα που περνάμε από τη Λουξ. Επειδή δεν έχουμε περάσει από τη Λουξ. Α, ναι, ισχύει, ρε φίλε. Δεν έχουμε και διαδρομή προ-look σήμερα, παιδιά. Αυτή είναι η διαδρομή προ-look. Είμαστε στο πιο λίγο σημείο να βλοκάρουμε. Είναι απλά τούνελ στο τούνελ. Κοίτα, μας καλά φαίνεται. Εμάς μια χαρά είναι. Είναι και πιο cinematic, έτσι όπως αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζουν και τα συναισθήματα. The darkness awaits. Αυτό awaits. Awaits. Λοιπόν, και πάμε στα Γιάννενα τώρα. Θα μείνουμε ένα τριημεράκι εκεί πέρα. Ενδεχομένως να δείτε πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε πάρει και δύο κάμερες. Ενδεχομένως να δείτε λίγα πράγματα. Τέσσερις από τα κινητά μας. Ενδεχομένως να μην οδηγάμε πάλι πάνω σε σκεπές σπιτιών. Ναι, ρε γάμο, τι είχε πλάκα την προφορά. Το έχουμε κάνει κοντά τώρα στο πύλιο. Κάτι έχουμε. Πρέπει να σε κάνει ο Πάρης. Εμείς βλόγκ κάναμε στο Βόλο. Νομίζω ότι δεν το ανεβάσατε ποτέ εσείς. Ή στην Κρήτη δεν το ανεβάσατε ποτέ. Κανένα στην Κρήτη δεν ανέβηκε σίγουρα. Στην Κρήτη δεν ανέβηκε. Γιατί δεν, γιατί δεν ανέβηκε η Κωστή. Γιατί η κάμερα. Κώστα. Η άλλη κάμερα ψήφισε. Α, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να μην γράψει η χώρα. Είδε φάση, έλα μου εδώ και τι θε. Τι φάση, υπάρχει όψιο ένα παιδί μου που πατήθηκε. Όχι, μόνο τη. Είναι αυτό το κόντεξ τη. Είναι περίεργο. Ενώ η δικιά μου η action cam εδώ πέρα το. Τη Keep It Real. Τη σονιά. Πάρει γιατί Sony έχουμε πια. Ισχύει αυτό. Δείξε ένα στην κάμερα. Η δικιά μου είναι πιο γλυκούλα και μικρούλα και. Και η δικιά μας καλύτερη. Όχι, όταν πολέμησε ο Βετζίτα την Τοντόρια. Όχι, έκανα βλακεία, δεν έπρεπε να στρέψω από εδώ. Καλά, δεν πειράζει. Θα πάμε πανεπιστήμιο λοιπόν. Όχι, και από εδώ βγαίνει. Έτσι πάντα. Εσύ το έξω ότι η Τοντόρια τελικά είναι όντως άντρας. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν γυναίκα η Τοντόρια και απλώ Ζάρμπον ήταν άντρας. Εγώ πλέον συνηθίζω όπως θα λε, να λέω κι εγώ π.χ. λέω ή Φρίζα ακόμα. Αντί να πω Φρίζα. Φέντρα, Φρίζερ. Πάρε πέχτη και μαλακία. Τι. Χάσαμε τη δρομή με τη Λουξ. Δεν πειράζει, it's okay to begin. Επίσης, ο συλλογισμός μου, όταν ο Βεντζέτα πολέμησε τον Τόρια. Η δικιά σας κάμερα είναι τον Τόρια, η δικιά μου είναι ο Βεντζέτα.
Βελτσίτα. Η δικιά μας είναι η Freezer, σαν να είναι ο Πίκολο, ξέρω εγώ, με το ζόρι. Όχι, επειδή Freezer πάλι ήταν μικρόσωμη. Ναι, στο τρίτο φόρο θα γίνει μικρότερη, what? Τι, spoilers. Κωστή, γιατί είσαι καταφέρει να μην γράφεις τίποτα? Τι να μην γράφω τίποτα, εσύ φαίνεσαι, εγώ φαίνομαι, ο Πάρης φαίνεται. Και απλά κάθεται. Όχι, δεν καταλαβαίνω, γιατί έχουμε πει στο άλλο χέρι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει άλλο. Γιατί δεν φαίνεται το Πάρης, άμα κρατάω το άλλο χέρι. Μόνο την αγάπη μου. Βάσκα το ίδιο φαίνεται, θα σου πω. Επίσης, εγώ εδώ πέρα έχω αλλάξει με τις βαλίτσες μεν μου. Έχω πάρει και DSA και έχω κατεβάσει και στο κινητό. Α! Εγώ πήρα το Τσούι, άντε μην κάνω review Τσούι στα Γιάννενα, special edition. Η Nintendo έχει πάρει, έχει βγάλει ένα Mario για το κινητό, δωρεάν. Το οποίο το βρίσκουν όλοι από όσο μου φάνηκε. Τι λες, το τι θέλει. Το Mario Run, με γράφουν οι κοστίνες, δεν πειράζει, εγώ το λέω σας. Αυτό γι' αυτό λέω. Θέλεις να κάνουμε το τούμπι από εδώ πέρα για να ψήξουμε. Σύ και το Mario Run, που είναι γαμάτο, παιδί, απλά δεν χρειάζεται να πατάς κουμπί για να τρέχεις, απλά πατάς να κάνεις τα λματάκια σου και χαίρεσαι. Όχι, το είχε στο Google Chrome αυτό, ρε παιδί μου. Σταμάτε, επίσης λέω ότι θα πάμε με νεραϊδό βάρκα και θα περάσουμε απέναντι. Καλό πας, θα φάμε. Ταξιωτικά ρε παιδί μου. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τέτοια παιδιά. Τέτοια. Πώς λέγεται μωρέ πρώτα, δεν ρίξα, χωρίς να ρωτώ. Δεν θυμάμαι. Επίσης, κουράσει το χέρι μου, οπότε θα κλείσω τώρα αυτό το πλάνο. Και το επόμενο πλάνο θα είναι στο... στην νεραϊδό βάρκα που θα περνάμε ανάμεσα από τις πύλες του Άδη. Λέγεται Ισθμός. Το έχουμε ξαναδείξει εμείς, ρε. Ναύφακτο είχαμε κάνει vlog, θυμάται κανένας? Έχουμε πάει ναύφακτο. Ναι, ναύφακτο έχουμε πάει σίγουρα. Εγώ είχα ανεβάσει πάντως. Ναι, εκεί ήταν πρώτη φορά με τον Λουξ. Ήταν ένα πλάνο, δεν θυμάμαι αν το είχα βάλει το πλάνο στο τελικό vlog. Που είχε τρελό αέρα. Αν το έχω βάλει στο τελικό vlog. Το Tumblr μου. Λοιπόν. Δεν έχουμε φορτηγό Λουξ, αλλά έχουμε φορτηγό πράσινο εκεί πέρα. Είναι Ελλάδα, Κρέτα, νομίζω λέει. Εμένα πιάσει και το χέρι, μπάζω να το κλείσω αυτό το πλάνο. Έλα μου, να το κλείσω το χέρι. Και εγώ κλείνω. Και θα τα πούμε λογικά στην Ραϊδόβαρκα. Bye! Bye! Το έκλεισα. Περιμένω το μπι, πάρει, δεν έχω κάτι άλλο. Έχει περισσότερη μπαταρία, μην αγχώνεσαι. Νομίζω. Καλά, εγώ το κλείνω. Χαίστηκα. Ωραία, τώρα που ακούσαμε το μπι. Άμα βρούμε και το κουμπί. Γεια σου Κώστα. Είμαι σε διαλογισμό. Τι? Είμαι σε διαλογισμό. Άξιολη σε ένα κεφάλι σε αυτό το πλάνο. Παρή. Δες κάτι στην κάμερα. Wow. Γεια σας. Σήμερα σας κρατάω, σας κρατάω εγώ. Άξιολη είμαι αδική ευκαιρία να σας κρατήσω σε αυτό το ταξίδι. Μετά θα οδηγά. Μέσα στο ξενοδοχείο. Σταμάτα. Ένα πρίκυκλο. Λοιπόν, είμαστε ένα καράβι και πάμε Κέρκυρα, τους είπα ψέματα. Πέφτει η κάμερα στο πλήμα. Φαντάζεσαι. Κοίτα, ας δούμε. Κέρκυρα δεν ήταν που βλέπαμε... Ρε πάρε, θέλεις να κάτσεις εδώ και να μιλάμε καλύτερα. Τι. Έλα εδώ, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Δεν θέλει. Τι, εντάξει λέει, έχει ήλιο και είναι η φάση που φοράει γυαλιά ηλίου για κάποιο λόγο. Τι φάση, εγώ. Όχι αυτός. Άξιο και εσύ φοράς γυαλιά ηλίου. Ναι, εγώ πρώτα απ' όλα αφήσω τα μάτια μου, νομίζω πούνε κέφαλο σε μένα. Για πες πάρε, πώς πάνε οι επιχειρήσεις. Κάτσε λίγο. Πάμε σέτα. Για πες. Μόνο 40 τόνους λάδι βγάλαμε. 40 τόνους, μόνο λάδι πάρε. Ναι ρε φίλε, ξέρεις τι όταν... μα το κρύο εκεί πέρα τις χάλασε τις ελιές. Ήταν και τζούφιες μετά, αλλά. Δεν έβγαλε γρανίτα, αλλά. Απ' τις απολύσεις τώρα τους μισούς τους διώξαν, οπότε εμείς κάναμε διπλές βάρδιες. Σοπαρε πάρε, τι μου λες. Γάμισε τώρα, φίλε. Και, δεν και ξέρω τι θα κάνεις, δεν πάρε τώρα. Δεν ξέρω, εντάξει, όχι και κάτι να ραπανάκια πάνω στο. Σοπα, ραπανάκια. Πάνω, καλά, ραπανάκια. Γιατί πάνω, πολύ καλά, πρώτη ποιότητα. Πάνω στον νομό Βιωτίας είναι. Ναι, κάτω νομίζω. Κοίτα, εμείς δεν πουλάμε, εμείς πουλάμε στον έμπορο. Και ο έμπορας θα δίνει. Ποιος είμαστε... είναι ο έμπορας? Είναι πολύ τώρα. Τι είναι πολύ ο κύριε έμπορας? Είναι ο Κουλιακμάνος, ναι. Είναι ο... Τυχαία επίθετα αυτά, πρέπει να κάνω copyright για κάποιο λόγο. Είναι ο τένας Κουλιακμάνος, ρε παιδί μου. Σκέψου τώρα, ξέρω, ο γιος αυτού να βλέπει το βίντεο όμως και να σε βάζει γιατί ξέρουν για τον πατέρα μου. Λοιπόν, πέρα την πλάκα, είμαστε στο Ρίο. Κοιτάξτε, για να μάθετε κάποια πράγματα για την Πάτρα. Αυτό εκεί είναι ένα βουνό. Δεν είναι η Πάτρα, ας πούμε. Η Πάτρα είναι κάπου. Αυτή εδώ είναι η γέφυρα, η οποία συνεχίζει. Κάτσε να κάνω zoom. Πάει εδώ, ρε παιδί μου, η γέφυρα και εκεί προσγειώνεσαι. Εκεί που δείχνω προσγειώνεσαι και μετά πας. Εμείς μετά από εκεί, ακούστε τα κάμπ. Θα πάμε αριστερά. Περνάμε το κεφάλι του Κωστή, sorry. Αυτή εκεί είναι η Παλιοβούνα. Πίσω την Παλιοβούνα, θεωρητικά κάπου εκεί είναι τα Γιάννενα. Πολύ πίσω. Αλλά έχει πλάκα. Γιατί είναι ο Κωστής στη μέση, κοιτάξτε.
Ξυρίστηκε ο Κωστής. Δεν ξυρίστηκα. Ρε Κωστή. Αυτή είναι η μύτη του Κωστή. Κωστή. Πήρες μποτάκια για το χιόνι. Όχι. Α, εγώ πειράξω, να σου πω την αλήθεια. Εσύ καλά πήρες μποτάκια, αλυσίδες πήρες. Όχι. Δεν χρειάζεται. Καταρχάς δεν έχει χιονίσει, να ξέρετε. Ναι, επίσης. As of today δεν έχει χιονίσει. Επίσης, αν είστε στο Μέτσοβο και μας είδατε μεθαύ. Τρεις μέρες πριν από αυτό το βίντεο εμείς ήμασταν. Στο Μέτσοβο κι άλλο πήγε πολύ κόσμο, ρε παιδί με το Μέτσοβο. Και αν έχουμε ένα Μετσοβιώτη. Ούτε ένα Μετσοβιώτη δεν θα έχουμε. Θες να μπούμε τώρα στο Facebook να δούμε στατιστικά πώς είναι το Μέτσοβο. Παρή, πού θα φάμε στο Μέτσοβο, ρε. Κάπου που να είσαι αγανάκι. Παντού είσαι αγανάκι. Αυτό το ρεβάσι είναι σαν τυχαία τέτοια του Βίσος, ρε παιδί μου. Πλά βγάζει και αλέπρα. Πού είμαστε, Κωστή. Όχι, Κωστή. Σταμάτα, είπε, θα κάνουμε transition με Βίσος. Είμαστε στο φυσικό περιβάλλον του Πάρη. Στο Λούρο είμαστε. Ο Πάρης θα πέσει στη λίμνη και θα αρχίσει να κολυμπάει. Πες να πατάει σκατά, ρε. Πες και... δεν ξέρω. Είναι πράγματα. Είμαστε στο Λούρο, λοιπόν. Έλα, ρε Κωστή. Ακούμε στη λίμνη, ρε Κωστή. Από το σκάφος. Το Harry Potter, το 7, το 1. Όχι, και βλέπεις μια σκηνή απέναντι. Ισχύει, μαν. Θα ήταν παράνομο. Λοιπόν, έλα, ρε Κωστή. Η Μόρντορ. Σωστό, πατήσει καράφι. Παντού. Και αυτό έχει το γαμό το σπίτι. Μίλα καλύτερα. Αυτός ο πούσης ο βράχος εδώ. Και μια σάφια μπανάνα δίπλα. Γεια σας, παιδιά. Θα σε εξοντώσω, περίμενε. Πού είμαστε, Κωστή, μίλα λίγο, δεν έχεις μιλήσει καθόλου. Όχι. Και βλέπω να τώρα. Γιατί γελίζω. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έχω μια γκρίζα ντάβια, ξέρω εγώ. Βλέπετε. Αυτό είναι το κούλο. Όσοι έχετε δει και με το βίντεο με το giveaway με το πράτο. Τι λέει μωρέ, τι λέει. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια στάση λίγο πριν τα Γιάννα. Long live the king. Ξεκάτω μία. Long live the king. Έλα εδώ και το κόστο τρόπο. Αυτό εκεί είναι τα μάξι μου. Είναι ένα mini cooper. Κάπου στον δρόμο, στον κόσμο, στον κόσμο. Και πάμε για ένα σε 40 χιλιόμετρα περίπου. Και απλά κάνω μια στάση για να σας δείξουμε, ρε παιδί μου, και λίγο περιβάλλον, λίγο environment. Επειδή δεν ξέρουμε, διαβάζετε και πέστε πολύ ώρα στο σπίτι, ρε παιδί μου, οπότε ποταμάκι, νεράκι. Που εκεί πέρα υπάρχει σαν χορεύει, ναι, αλλά και δεν στραπώ. Εκεί υπάρχουν επέστροφες. Είναι απόγευμα και δεν ξέρω και εκεί βλαμμένοι. Δεν με νοιάζει, επίσης κρυώνει. Δεν είναι απόγευμα, και αυτή είναι μπανάνα μεν και δεν φοράνε τέτοιο. Δείτε και ένα κουλ ξύλο. Μούχλα! Είναι το μουχλιά σου. Η πια που δέρνει. Φαντάζεσαι. Ωρε φίλε, πρώτη φορά βλέπω μόση τέτοιο. Μόση, λοιπόν παιδιά, αυτά από εμάς θα τα πούμε στο ξενοδοσίο. Έχουμε περιέργεια να δούμε πώς είναι το ξενοδοσίο. Βλέπει την περιέργεια στο βλέμμα του Κωστή. Έτσι μου σαν να έχω μια γκριζόντα. Τα λέμε στο ξενοδοσίο. Κάτι είπανε, μπορεί να ήταν απόρριτο. Πάρη, πού πάμε? Στους δολοφόνους. Δεν ξέρω γιατί βγάζει λόρο που και να πήγαινε. Πήγαμε στο Μουσείο Κέρινων Νομιμάτων του Βρέλη. Που ήταν κάτι αρχαίοι δολοφόνοι, από τη Γαλλία κι αυτοί. Αλλά κι έτσι. Και πήγανε
Δεν βλέπω κιόλας ρε πώς του φανεί. Αλλά ήταν τρελή, οπότε δολοφονήθηκαν μεταξύ τους και ναι, γίνανε κυρί. Γεια σας κάμερα. Για να είναι στην ονειότητα αυτή. Λακίς λίγο. Λοιπόν, πάρε θα πάμε να αλλάξουμε ταχύτητες. Το εσείς. Ωραία, λοιπόν, θα δείτε τον μπάρι να αλλάζει ταχύτητες με το στόμα. Δεν βλέπω το φανάρι. Δεν είμαι σίγουρος αν βλέπω το φανάρι. Θα σου πω εγώ, θα σου πω εγώ ένα κόκκινο. Ζουμάρο. Φάκο, τι βοήθησε μα. Εγώ βλέπω ένα. Το βλέπω καλύτερα χωρίς την κάμερα, κόκκινο. Είναι. Κόκκινο. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα είναι απλά επειδή το έχει πάει. Επειδή δεν έχει ξεκινήσει κανένα άλλο. Ισχύει. Μπορεί να περιμένουν εμά πάρει όλοι. Τι φάση ευγενική γιανότητα. Γιανιώτε. Γιανιώτε. Αυτή είπαμε πω ήταν σαν Γιάννα. Τι φανάρι μα έμαλα. Νταλίκα! Λοιπόν, να του εξηγήσουμε τι είναι το αστείο Νταλίκα όμω, δεν καταλάβουν ποτέ. Χθες τα παιδιά ήταν μια ταινία. Η ταινία ήταν του Spielberg, η πρώτη του ταινία, ας πούμε, feature film. Αξίζει νομίζω αυτή δεν είχε βγει καν στην κινηματογράφη. Ήταν feature film, νομίζω. Ήταν τηλετενία. Τέλος πάντων, το Duel του Spielberg, το οποίο έχει μια ταλίκα. Εντάξει, τα μπάρα δεν τα γύρω. Θα πείσουμε την καμπρά εδώ. Παράσκει και είναι και ότι βγάλαμε παίρνει ροπή πίσω ρε παιδί μου. Πάει τόσο μας το μαζέρα. Τέλος πάντων είχε μια στοιχειωμένη ταλίκα που την περάσανε. Κάτσε, spoilers, αλλά στο τέλος ο οδηγός κάτσε, αυτός έφυγε. Δεν πειράτε. Τι είναι σε φάση, πέρασε ένα πουλί ωραία. Και ήταν στον δρόμο και πάω δεξιά για να το χτυπήσω και φάσα να φύγει και έφυγε προς το τζάμι. Το χτυπήσαμε ή όχι. Ότι χτύπησε, χτύπησε τώρα που κατέληξε. Περίπου. Δεν το πήραμε μαζί μας, έφυγε προς το πίσω. Εντάξει, πήγα δεξιά για να το σώσω. Και απλά πέτυχε. Τι κάνεις μόνο, γιατί βουτάς να μάθεις. Και τέλος πάντων κάτι δεν είναι. Σε να ρωτάω, αυτό στο τέλος πέθανε ο Νταλίκας. Εσείς είδατε την ταινία, εμένα με κοιτάτε. Έδειξε τα αίματα, αλλά δεν έδειξε πτώμα, οπότε ενδεχομένως αυτός να επιβίωσε. Ναι, ισχύει πλότος. Απλά τον πέρασε ένας τυπάς και αποφάσισε να τον σκοτώσει. Δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή, αλλά έγινε. Όχι, η Νταλίκα άρχισε να μπαίνει εξ αρχής του τυπά. Α, χωρίς λόγο. Όχι, προσπέρασε ρε παιδί μου ο τυπάς, αλλά φυσιολογικά. Δεν νομίζω ότι ξεκίνησε επειδή τον προσπέρασε σε φάση να τον σκοτώσω. Νομίζω η Νταλίκα είδε ένα κόκκινο μάξι και ξεκίνησε να του την μπαίνει. Επειδή, όχι, περίμενε. Αν δεις, αυτός ήταν μόνος του. Και ξαφνικά βλέπεις την Ταλίκα να έρχεται προς το μέρος του. Και να τον πηγαίνει λάολα. Όχι, ρε, αυτός του βάλει και βγαίνει τα ζαλιστή καθόλου. Όχι, νομίζω. Ναι, ναι, προχώρησε, βγήκε την Ταλίκα, την πέρασε. Και μετά η Ταλίκα πήγαινε πολύ πίσω. Του τι καλά, και τι κάνει αυτό σήμερα, αλλά πέρνα. Ξέρω εγώ, πέρασε. Και μετά πήγαινε αργά την Ταλίκα. Και μετά την ταινία, και το ξαναπέρασε. Και μετά παίζανε κόντρα. Και του έκανε μονοπανιέ στην Ταλίκα. Του έκανε έτσι. Και όταν έκανε έτσι, α πούμε, ήταν άλλο αντίθετο ρεύμα και παρακολουθεί να κάνει με το πικί και τέτοια. Έχουμε πολλές απορίες για αυτή την ταινία. Θα ζητήσουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Δεν νομίζω. Action. Ωραία, πού πάμε. Ναι, είναι για πες ρε πάρε τρελέ. Σταμάτα, εγώ βλογκάρω ήδη. Εκεί πέρα είναι το μουσείο, δεν μπορέσαμε να τραβήξουμε. Δεν μπορέσαμε να τραβήξουμε πράγματα. Ναι, ισχύει, δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε. Αλλά μπορούμε να έχουμε το αποδεικτικό. Να πάντα το δείτε, είναι το πάντα το δείτε. Του Βέρν, ότι κάναμε και αυτόν τον άθλο με τους άθλους. Απαγορεύεται το κάπνισμα με φωτογράφηση λήψη εικόνων με βιντεοκάμερα. Με κινητό όμως. Σε ίσω το προλάβουμε και τώρα πάμε σε ένα εμπορικό κέντρο. Ναι, λοιπόν θα πάμε, κάτσε να έχω κι εγώ εδώ. Επίσης, έχουμε άλλο έναν άθλο, το τέρας του Λόχνες στη λίμνη. Είναι δύο άθλους για ένα. Λοιπόν, έλα εδώ. Τώρα παίζει βέβαια να ακούγεται τη δόνηση, αλλά. Πήγαμε. Μας λέει να πάμε βορειοδυτικά. Δυτικά. Και θα πάμε σε ένα Golden Hall κάτι. Ελπίζω μείνω και αυτό από χέρι. Επίσης, λέει βαρετά πράγματα, εγώ σας κλείνω. Πρόσεξε λίγο, δεν είπε το public. Τι? Δεν είπε το public. Ποιο public? Που πήγαμε. Ναι, τι. Είναι από το Quest. Δεν το έχουμε πει αυτό ότι θέλουμε να πάμε σε όλα τα public στο βίντεο. Δεν σα το έχουμε πει. Ότι έχουμε αποστολή να πάμε. Product placement. Να πάμε σε όλα τα public τη Ελλάδα. Λοιπόν. Όχι! Θα τα πούμε στο εμπορικό. Bye. Bye. Βοηθάει η κάμερα πάντα. Εγώ μπορώ να γράψω ακόμα για 2,5 ώρες. Whatever. Δεν σε πιστεύω. Δεν θα κλείσει αυτό το πλάνο. Ωπ, Κωστή, τι έγινε. Προσέξτε, δραματικό zoom στο fantasy, Κωστή. Λοιπόν, τα λέμε. Όχι, τα λέμε σε λίγο. Totally δεν έχουμε χαθεί. Λοιπόν, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι επιβιώσαμε αυτές τις καφές και τους κρεμούς. Δεν σημαίνει ότι όντως είναι επικίνδυνα γιατί δεν έχει δρόμο και απλά έχει κρεμό στην κυριολεξία. Άμα φύγει λίγο το μάξι...
Α μην φύγει και λίγο το βάξι. Φύγει στο πλάι λοιπόν. Δεν έχουμε ένα θέμα, εδώ δεν πρέπει να κάνω και αναστροφή εγώ. Μην κάνει αναστροφή. Επίση, έστω δεν φαίνεται το Messenger από την κάμερα και από ονόματα. Τι ήθελα να πω. Κυρία Google, να φτιάξετε τους χάρτες σας και μετά να φτιάξετε και το YouTube μας. Εδώ θεωρητικά δεξιά έχει ένα δρόμο ο οποίος είναι 28 λεπτά πιο γρήγορος, ο Well. Πιο γρήγορος ή πιο αργός? Πιο γρήγορος. Αλλά και παιδιά, ο λόγος που μου καταλήξει εδώ πέρα ότι η Google βρίσκει κάτι χωματόδρομος και λέει «Α, ο καλύτερος δρόμος του δικαίου μου». Και ακολούθα εδώ. Ωπα, έχει ταμπέλα, μάγκες. Τι λέει? Βρήκαμε ταμπέλα. Λοιπόν, δεξιά. Λοιπόν, θέλετε να πάμε Λυκοστάνη, Ίδρα, Γοψά. Τι φαίνεται πιο κανονικό? Πάμε Λυκοψάνη, ξέρω εγώ. Πάρα. Θέλετε να γυρίσουμε πίσω? Και εγώ προτείνω ότι είναι πάρα πολλά, σε αυτό να πάμε πίσω. Γιατί, να σου πω, όχι από εδώ, όχι από εδώ, πάμε μπροστά, πάμε. Ναι, θα κάνω αναστροφή εδώ πέρα πίσω. Okay. Ωραία, πάμε προς τα πίσω. Totally, δεν έχουμε χαθεί. Όταν γενικότερα είστε 5 χιλιόμετρα προς πίσω και ξαφνικά είστε 20. Ναι, κάτι είσαι στραβά. Θα σου λέει άλλο δρόμο, δεν σου λέει ότι είσαι 5. Και τώρα 5 χιλιόμετρα είμαστε, να μην πει ακολουθήσει. Πάρη, τι είσαι να πει για την κατάσταση? Καλή. Και είμαι κρυωμένο και σταμάτα να έχει πράγματα στο μάτι. Και έχει χέρια. Όχι, θα πάρει ένα στο πλάνο, ρε, και το μάτι του Κωστέτου. Έχω τραβήξει καλά πλάνα. Έχω τραβήξει το περιβάλλον. Ωραία, να πάρει καλύτερο καμεραμάν. Μέχρι στιγμή δεν έχει πλήρη. Δες εδώ το βράχο μπροστά, το θάνατο να πούμε αριστερά. Παιδί μου, θα δείξω και το Messenger τι σου γράφουνε. Ωραία, δεν φαίνεται κάτι που θα δείξω Messenger τι γράφουνε. Θες να προκαλέσεις? Ναι, θέλω να προκαλέσω. Εδώ βλέπουμε τα χόρτα. Άλλα χόρτα. Θα δείξω εδώ το στενό δρόμο να πούμε. Δείχνω την κοιλάδα της Μόρντορ. Δείτε εδώ. Άμα πέσετε εκεί είστε νεκροί. Άμα έχετε δει αυτό το βίντεο, εμείς δεν πέσαμε εκεί μέσα. Ή πέσαμε και βρείτε κάποιο αυτό το βίντεο μετά από χρόνια. Όχι, το fan footage film, ρε παιδί μου. Πώς από όταν γυρίσουμε fan footage film? Καλά, κάτσε να γυρίσουμε σπίτι μας. Συνειδητοποιήστε αν μου φύγει λίγο το μάξι, θα είμαστε ή στα βράχια δεξιά και θα πρέπει κάποιος να σας αποκλωβίσει. Μπορεί και στην εθνική μας φύγει λίγο το αμάξι, θα βρεθούμε πάνω σε μια ταλίκα και θα πεθάνουμε. Καλό είναι γενικά να μας φεύγει λίγο το αμάξι. Τι είπες? Εσύ περηφανεύεις ότι είναι σταθερό το Κούπερ? Μα είναι, δες το δωμαδάκο μας φάει. Όχι, ενώ πέφτει. Κώστα, μην κάνεις μαλακίες, έλεγες. Ενώ πέφτεις από το κρεμό. Μην είστε σαν τον Κώστα, να είστε καλοί οδηγοί. Βασικά καλός οδηγός είναι, μαλακίες κάνει όμως. Που ανέρει ότι είναι καλός οδηγός. Τι ήταν αυτός ο ήχος? Πάρης. Για πες ρε Πάρη, θα πεθάνουμε. Ημέρα 25η. Είμαστε εδώ πέρα, στα λίμνα. Ο ήλιος. Φράχης. Καλιφόρνια. Α, ναι, γιατί η Καλιφόρνια έτσι είναι, παιδιά, να ξέρετε. Κοίτα, θα σου πω. Με λιγότερο βουνό. Αυτός με την ταλίκα ήταν Αμερική και ήταν σε τέτοιο δρόμο. Εμείς δεν έχουμε ταλίκα να μας κυνηγάμε. Γιατί δεν ξέρω γιατί συνεχίζω να μιλάω για την ταλίκα σε αυτό το βράχο. Αν είχαμε ταλίκα να μας κυνηγάει εδώ πέρα, απλά θα. Νομίζω την είχαμε την ταλίκα, παιδιά μας κυνηγούσε εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε πώς έχει το πράγμα. Εμείς θα πηγαίναμε στο σπίτι του Γιάννη. Μπράβο. Αλλά χαθήκαμε και μας πήγε. Μπράβο, νεκρός, μπράβο. Εκεί πέρα έχει πεθάνει ένας οπαδός. Ναι, ο δρόμος γενικά είναι ασφαλής. Να μην πεθάνουμε. Λοιπόν, είχαμε ένα στόχο να πάμε στο σπίτι του Γιάννη. Αλλά τα Γιάννη. Και η λίμνη καλή είναι πάντα. Οι κάρτες των Γιάννη μας πήγαν να πάμε τον δρόμο και ξαφνικά μέσα 5 χιλιόμετρα είμαστε 20 χιλιόμετρα. Οπότε τώρα κάνουμε αναστροφή. Και γυρνάμε να βγούμε στην Εθνική Οδό και μετά να πάμε στο Μαύρο Σύννεφο. Τι είναι το Μαύρο Σύννεφο, θα με ρωτήσετε. Για πες πάτε. Εσύ Κώστα, πες είναι το Μαύρο Σύννεφο. Εγώ ξέρω ότι είναι ο Μαύρος Πάγος. Το Μαύρος Πάγος δεν υπάρχει. Υπάρχει. Σταμάτα να κάνεις background noise. Σε 500 μέτρα. Στο κόστο που καταστρέφει το vlog, βοήθεια. Όχι, απλά σώζει τους. Σε αυτή τη στροφή αριστερά είναι κάποιος χωματόδρομος, να ξέρεις πάντως. Έλα ρε. Ο Κωστής μπλοκάρει. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι. Τι σκέφτομαι, θα με ρωτούσατε? Ότι αν είχα το Zeppelin τώρα, όλα αυτά θα ήταν παρελθόν. Όχι, γραμμές του, ποτέ βοήθεια. Οπότε απλά θα πηγαίνω. Τίποτα, απλά έτσι όπως έβγαλε την κάμερα. Αν εσείς κάποιος από εσάς είναι σκάσε, είναι παρασκευοποιός The Rituals. Κάτσε λίγο, ο Κωστή. Yes. Απλά θέλω να δείξεις με την κάμερα λίγο εδώ. Ναι, που μέσα να στρίψουμε. Φέρε την κάμερα, λίγο, να μας το δώσει. Φέρε το εδώ. Τι να δείξεις? Λοιπόν, από εκεί, κάτσε να πάω μπροστά για να φαίνεται καλύτερα. Είναι μπερδεμένη. Λοιπόν, το Google μας προτείνει να ξέρετε να πάμε από εκεί στην κυριολεξία. Εδώ. Δεν έχω Greek at. Παντού. Μιλάμε και δύο. Και έχουμε δύο διαφορετικά vlog. Τέλεια. Θα δω στην κάμερα, μην οδηγήσω. Εξαιρετικά. Τα τρακάρωτα. Πάρε του, Κωστέ. Έχετε δει κανένα τρακάρωτα? Όχι. Άμα όλο τυχαίω.
Έχετε δει κανένα. Άμα όλοι τυχαίω είστε από την ασφάλεια και βλέπετε αυτό το φούντα, είναι με CGI. Δεν είναι ότι ο Κώστας οδηγούσε με την κάμερα στο χέρι. Σαν μαλάκι. Δεν οδηγούσε, πήγαμε με 2 χιλιόμετρα. Οδηγούσε με 2 χιλιόμετρα. Και θα συλλογικά στο σπίτι των γενναίων να θα είναι το επόμενο. Θα είναι απ' έξω βασικά γιατί μάλλον δεν επιτρέπεται η εγγραφή. Δεν κλείσεις που κοστίζει. Ή κάπου αλλού. Απαγορεύει. Εγώ οδηγάω εσύ γράστο, τι συμφωνία. Ωραία, εγώ θα συνεχίσω να δείχνω τυχαία χωριά στα Γιάννη. Είσαι εδώ ρε φίλε. Αυτό το πράγμα είναι αμύαντος, αυτό το πράγμα προκαλεί καρκίνο, να ξέρετε. Μπράβο, σα ενδιαφέρει, όχι, ούτε εμένα, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, θα σα δείξω αυτό το υπέροχο πέτρινο σπιτάκι. Δεν σε δείτε, ρε, ο πολύλοφο. Με ξέρει, ζει κανεί εδώ, ή απλά είναι το αμάξι και δύο σκυλιά που έχουμε δει. Είτε ένα πράσινο βανάκι, εκεί μην μπείτε. Δεν θα είναι καλό για εσά. Εδώ έχει και άλλα χόρτα, βασικά. Εδώ έχει και άλλα πέτρινα σπιτάκια. Δείχνω από τη δεξιά που έχει ωραία πράγματα, από την αριστερά δεν βολεύομαι. Με ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει. Ο οποίο οδηγεί οπότε μπορεί να μπορούμε να την πολύ παίρνει. Κόστα με κάνει μαλακή. Παίρνω την κάμερα και πα στην ασφάλεια για να είναι όπω είμαι. Έχω αποδείξει. Κι άλλο άνθρωπο είναι εδώ πέρα. Τρει μετράμε. Όντω. Το πέρασα μετά και εδώ τον ήλιο. Εντάξει, ωραία περιβάλλοντα είναι απλά. Δεν έχει καλά γραφικά. Θέλουμε λίγο πιο χαϊτέ. Αυτό. Να ξέραμε και πηγαίνουμε. Γεια σου, τυχαίο σπίτι. Άμα μένετε εκεί πέρα, γεια σα. Πιάστηκε το χέρι μου, θα κλείσω αυτό το πλάνο. Όχι, απλά άλλαξε χέρι. Μήπως το νομίζω ότι θα τραβάμε μια στιγμή. Όχι, κάτσε, έχουμε ωραίο βουνό. Θα το δείξουμε αυτό και θα κλείσουμε. Ο Λότσας δεν έχει καθόλου κοιλιά. Ναι, σταμάτα. Θα πάει για infinite. Τι είναι αυτό εδώ δεξιά. Τι πέθανε. Α, τι μεριά. Δεν ξέρω καν τι δείχνω. Το κλείνω. Έλα και δύο χαλούς. Θα πάμε. Ο Άρης έχει κάτι πάρει και λέει πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν θα πάμε σήμερα στο σπήλαιο γιατί... Βασικά... Ακούστε τι έγινε λοιπόν, να σου πω εγώ. Δείχνω εμένα βαργή μετά, δεν δείχνω πάλι. Για κάποιο λόγο... Ακούτε να ακούστε. Δεν υπάρχουν δρόμοι πάνω στο σπήλαιο. Ή ήρθαν από τη λάθος πλευρά, αλλά εμείς βάλαμε απλά το ξενοδοχείο GPS, ήταν σε φάση ότι θα δουλέψει μάλλον. Κοιτάξτε παιδιά, εγώ πρώτα απ' όλα το έχω δει, 1,5 εκατομμύρια χρόνια εκεί πέρα είναι, θα προλάβετε να το δείτε. Αλλά... Εν περίληψη πάμε τώρα στη λίμνη των Γιαννένων να φάμε φαγητό και να δούμε το τέρας του Λόφνες που είναι το Axel Quest. Τώρα που πήγε το σπήλο δεν ξέρω, θα το βρει η Νικολούλη. Θα λέμε στο επόμενο πλάνο. Επίσης, εδώ μπράβο ρε Κωστή. Αν βλέπω και το δευτερευτή γράφεις, πω από τι ωραίο πλάνο. Λοιπόν... Εγώ δεν βλέπω την καλά, δεν πειράζει. Καλά το κάνεις έτσι. Λοιπόν, πάμε όπως πάμε στο τέτοιο και κάνουμε και μια στάση σε βενζινάδικο. Θέλω να δουλέψω τη χάρτη Google. Μπορεί να μας απαγοήτευσαν λιγάκι σήμερα. Ναι, έχουμε κάνει 100 χιλιόμετρα και πρόβαμε σε βενζινάδικο. 15 χιλιόμετρα. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Τους βάλαμε, ρε παιδί μου, να πάμε στα Γιάννενα και σε στάση... Όχι. Και σε στάση να... Και σε στάση... Α, δεν έχει πάγο κάτω. Κοίτα, αυτό μπορεί να χλειστείς και να πεθάνεις. Χαρούμενα με θύματα. Δεν βλέπω τι γράφω, να χώνεστε. Καλά το πες. Όπως είπα λοιπόν, αυτό το άσπρο κάτω είναι πάγος, παιδιά, που βλέπετε. Έχει μεθύσει και αυτός, δεν ξέρω, εγώ είμαι καλά. Μα είναι πάγος. Έλεγε τέλος πάντων ότι με χάρτες της Google μπορούμε να πάμε μέσω βενζινάδικου στα Γιάννενα. Αυτό. Γεια σας. Βίντεο να λέει ο Πάρης πέθανε με μεγάλη κεφαλαία. Λοιπόν, νεκρό στο thumbnail. Δεν ξέρω να ακούω. Κάτσε παιδί μου. Λοιπόν, πεθαία. Λιά, κάτσε κάνω ξέρω. Απολογισμός μέρας. Ξυπνήσαμε. Ήπιαμε καφέ. Χαθήκαμε στα βουνά. Γυρίσαμε. Πήγαμε στη λίμνη. Βγάλαμε φωτογραφίες. Πριν από αυτό πήγαμε στο κάστρο. Φάγαμε και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δείτε το, πάρε πες για στην κάμερα. Πρέπει να μάθω να δεν είσαι ζωλοφονηθεί και δεν ήθελα να το είδες. Θα σου το πω ότι πέθανε. Και από εκεί είναι ο Κωστής, θα σου δείξω τον Κωστή, εγώ δεν γίνομαι έτσι. Ο Κωστής αποφάσισε να γίνω το χαμόν. Γεια σου Κωστή. Τι κάνεις. Ελπίζω να μην φαίνεται βάλεις αλλιώς απολύες. Δεν φαίνεται. Εγώ βλέπω, βασικά προσπάθησα να δω ταινία εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι το τσούι το οποίο πρέπει να σας δείξω σε κάποια φάση, αλλά τώρα βαριέμαι στο εξήγησο. Να εδώ πριν έβλεπα μπούγια. Τώρα δεν ξέρω, έφυγε μπούγια. Πήγε να κοιμηθεί. Να το σου μπούγια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε μετά Κωστή. Θα κοιμηθούμε. Κωστή ώρα είναι 9 ρε. Μας κοιτάει καν 9 δεν είναι, 8.30 είναι. Ωραία, σε 2 ώρες κοιμόμαστε. Τι λες, μωρέ! 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 Τ
Επίσης, αν κοιμηθούμε σε 2 ώρες. Ξυπνάμε στις 8 η ώρα το πρωί. Ναι, και πάμε για τρέξιμο στα βουνά. Που χαθήκαμε πριν, επειδή ζείτε από εδώ. Ναι, και πάμε για τρέξιμο. Θα ξυπνήσουμε στις 8, θα ξυπνήσουμε στις 6. Δεν θα αναμειχθεί ούτε ρεσεψιόν, ούτε τίποτα, θα κοιτάξουμε. Ισχύει. Γιατί τώρα τι κάνουμε. Ξεκουραζόμαστε. Γιατί στη ρεσεψιόν 24 ώρες ανοιχτή, οπότε πέτυχες. Και αν δεν είναι στις 6 ανοιχτή όμως. Μέχρι 24 ώρες 24. Αν έχει πιει ντεπών και είσαι άρρωστος και πιει αλκοόλ, τι θα γίνει. Απλά θα γίνει αντικάουντερ των ντεπών. Μα το έχω πιει και δράει τώρα. Απ' έχουν περάσει ώρες ούτε καν. Ναι, αυτό δεν θα πειράξει. Κάτσε λίγο να βλέπετε και εμένα. Πού είναι, είναι ο πάρης μου, όπα. Λέμε να πάμε για ένα ποτάκι, αλλά είναι η φάση που Κωστή που θα πάμε. Στο ξενοδοχείο εκεί πέρα κάτω. Βασικά μας βλέπω να πηγαίνουμε στη ρεσεψιόν. Έχει ωραίο μπαράκι στη ρεσεψιόν, είναι πολύ cyberpunk. Περιμένετε, θα σας δείξω πώς είναι το cyberpunk μπαράκι μας. Καθίστε λίγο εδώ. Actually, γι' αυτό είναι cyberpunk. Καταρχάς καμία σχέση το cyberpunk με αυτό. Είναι cyberpunk με νέων λεπτομέρειες. Γράψε το Κώστα κόμμα, Κώστα λες μαλακίες με κεφαλαία. Περίμενε τώρα, θα το δείξω αυτό εδώ. Εδώ είναι μια φωτογραφία από το τέτοιο, μπορεί να μην φαίνεται είναι πολύ καλά. Είναι πιο όμορφος futuristic side car. Ναι, futuristic είναι. Αυτό μωρέ, εδώ είναι κάτι burgers. Είσαι να βλέπεις αυτό το βίντεο. Αυτό είναι φερμέ. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Εδώ είναι τα... Α, χθες χεσιώνει, δεν τους πάμε για λοιπόν Κωστή. Πες για χθες τι κάναμε τη ζωή μας. Το βράδυ δεν τους ξέραμε πλάνα, πρέπει να μάθουμε. Όχι, ξέχασε. Σας το είπατε αυτό το μπέργκερ ήταν περίεργο. Εχθές είχαμε θέμα με το Σόνι. Εχθές σε μια άλλη φορά έπαθε υδρολίσθηση το αμάξι μας. Δεν πεθάναμε, απλά σπίνιαρε λίγο και μετά πήγε λίγο έδειξε αριστερά. Στο τίτλο, παρά λίγο να πεθάνουμε με το Σόνι. Απλά πήγε μισό εκατοστό το αμάξι. Actually δεν πήγε μισό εκατοστό, για εσάς που ξέρετε. Πήγαμε 10 χιλιόμετρα και οι ρόδες δεν πάνταγαν καλά. Άρχισε να σπινιάρει και επειδή είχε λίγο κλείσει ο δρόμος που πήγε δεξιά αριστερά. Μετά ξαναβρήκε πρόσφρηση επειδή λόγω του αντιτράξιου. Όχι αντιτράξιου. DCC είναι στα αγγλικά, αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς σημαίνει τώρα. Τι είπες? Τι είπες? Τελευταία λόγια. Τι θες μωρέ, μίλα τους. Γεια. Κάτι είπες μωρέ, πες. Κάνε subscribe στο Mega Cyber. Όχι. Η έμεση διαφήμιση, δεν μου πληρωθεί αρκετά για αυτό. Επίσης το ξενοδοχείο το δείξαμε εμείς, ρε Κωστή. Τι το δείξαμε? Στο βίντεο. Το έχουμε δείξει. Yeah. Πόσο cool ξενοδοχείο έχουμε. Στο σύνολο. Ναι, γενικά το δωμάτιο. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Ένα πράγμα πρέπει να δείτε. Αυτό το cool καθρέφτη, κοιτάξτε. Έχει και φωτάκι. Περιμένετε. Οπ, φωτάκι. Τώρα είναι ο Κωστής, λες και έχει φωτάκι πάνω το κεφάλι του. Δείτε πόσο χαρούμενος είναι ο Κωστής. Αυτό το πρώτο το βάλω στα πνίλα, αν θες. Εκεί είναι ο διάδρομος του ξενοδοχείου. Εκεί υπάρχει μια ζεύρα, η οποία δεν μπορώ να σας τη δείξω, αλλά είναι εκεί πέρα, παιδιά, υπάρχει. Όχι αληθινή, αυτή από τις ηχογραφίες. Λοιπόν, αν βγούμε για ποτό, θα έχετε πλάνο. Αλλιώς θα λέμε αύριο στην αποχώρηση. Πείτε για. Είπα. Φαίνηκε. Φαίνεσαι. Bye. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Και εκεί είναι η cool πισίνα του. Δεν μπορώ να σας τη δείξω, αλλά είναι στο βάθος. Κάπου εκεί είναι ο Πάρης νεκρός. Άξιο, δεν ξέρω μας βλέπετε, μισό περίμενε. Να σου δείξω λίγο πέρα. Δεν βλέπουν τίποτα απολύτως. Ναι, μπορεί να βγάλω στο φλάκι. Θα το κάνω μετά. Περίμενε, δεν σε αφαιρώ λίγο. Λοιπόν, για να σας δείξω που είναι ο Πάρης νεκρός, είναι ακριβώς. Κάτι καλά, μέχρι αφού ξέρετε αυτή η κάμερα. Είναι εκεί. Του βλέπει το πάντα βγαίνει να μα κάνει ένα κολοδάκι. Εκεί, εκεί που βλέπετε αυτό το παράθυρο, εκεί αυτό είναι ο Πάρης. Λοιπόν, τι παίζει μάγκε μου. Θα σα πω σε ένα λεπτό, όχι τίποτα απλά, κάτσε. Μην κάθεστε. Ωραία, λοιπόν, ωραία μάλλον. Λοιπόν, σαν horror ταινία είμαστε, ρε φίλε. Ημέρα 23. Ο τίτλος του βίντεο θα είναι προφανώς ο Πάρης πέθανε 3 θαυμαστικά. Hashtag grip the MegaCyber69. Hashtag Google Memory Forever. Hashtag παρά λίγο να πεθάνουμε κι εμείς. Hashtag gone viral. Hashtag gone sexual. What? Εμείς πάμε να ζητήσουμε την τροφή μας. Τι γίνεται, ο Πάρης πεθαίνει. Γενικά είχα μια δύσκολη μέρα με πολύ κρύο. Γιατί το έτσι αυτό. Δεν κοντέψαμε να πεθάνουμε εμείς που είμαστε στα παρκούδεψα στον Πάρη. Καλά, έχει μόνο πέσα από τον Πάρη. Να σου πω, αυτό θα σε ενοχλεί και μπορεί να πεθάνουμε. Αντίχει λίγο. Καλά, θα κλείσουμε το πλάνο σε λίγο. Αλλά παρόλα. Είναι πιο εύκολη, σκοτσέ. Κλείσω το. Ίσως να βρω το κουμπί. Πάτσε.
Δεν είμαστε λίγο πιο κίτρινοι. Λοιπόν, αυτό πάμε να ζητήσουμε την τροφή μας. Θα φέρουμε για κάτι στον Μπέρνα, φάει με πεθάνει. Βασικά, ακούστε. Δεν μπορεί να σου ρίξει. Όχι, δεν έχει φάει, απλά δεν πεινάει. Ποτό έχει. Πορτοκαλάδα τέλος πάντων. Ένα τσουρέκι θέλει και ψύγει για τις μέρες αυτό το παιδί. Νερό έτσι χρειάζεται, χρειάζεται, το έχει αποδείξει. Τι παίζει. Σε παίρνει να ρωτήσει γιατί πάρει τόσο λεπτό. Λοιπόν, Κωστή, τι είναι αυτό εδώ, μια χαρά φέρεται. Ένα καφενείο, ξέρω, δεν μπορώ να το δείξω τίποτα κάτω από την κάμερα. Λοιπόν, στρίψτε δεξιά. Θα μας πεις τα νεύρα για αυτή τώρα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Άντε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ήρθε η ώρα να σου πω λίγο vlog. Σήμερα είναι το τελευταίο βράδυ στα Γιάννενα και το αμάξι μου θέλει να μας σταθεί. Έλα πάμε αμάξι, ωραία, ζεσταίνεται. Για πέτα. Λοιπόν, όπως έλεγα, είναι η τελευταία μέρα στα Γιάννενα, βασικά η τελευταία νύχτα, η τελευταία μέρα να βρω. Και εμείς πάμε να φάμε. Θα πάμε στη μυσταγωγία. Το οποίο σημαίνει ότι... Το οποίο θα έχει μουσική και με το που μπούμε θα βγούμε. Ίσως. Σε 200 μέτρα, ελπίζω να έχει παστίσει. Όχι ότι θα πάρω, απλά ελπίζω να έχει παστίσει. Αυτά. Άμα έχουμε επιζήσει εμείς ο Πάρης και λοιποί... Μπορεί να κάνουμε ένα ότι τα γυρνάμε και να εμείς έχουμε ζήσει hardcore καταστάσεις πάνω στα βουνά, χαμένοι. Τα βουνά τα... Ναι, εντάξει παιδιά, δεν σας κάνουμε πλάκα, προσέξτε. Δεν είναι ότι ζούμε επικίνδυνα, εμείς για διακοπές πάμε, μας βγαίνει κάπως έτσι όλο το θέμα, να ξέρετε. Κυρίως γιατί τα Google GPS είναι λίγο περίεργα. Αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω τι παίχνει, τι μαλακία παίχθηκε εκεί να σου αναβεί, δεν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, λογικά θα είμαι στην επιστροφή ένα και όταν ψάχνουμε τροφή για τον Πάρη, θα λέμε σε λίγο. Πήγιο! Μείνουμε για πάντα εδώ. Φάγαμε. Ήπιαμε, βασικά δεν ήπιαμε. Ήπιαμε νερό. Είμαστε κολλημένοι στα στενά των Ιωαννίων. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί τίζευε ένα λάδι να πάμε από εδώ πέρα, Κώστα. Αλλά έχει και κίνηση εκτός των άλλων. Γεια σου, φίλε. Δεν είναι λες και είμαστε στη Φλωρεντία. Πες σου λίγο ότι ήταν η Φλωρεντία και φύγαμε από τα γενιά. Πήραμε το. Ρε παιδιά, ακούστε το ξενοδοχείο μας είναι δίπλα στο. Κοιτάχτηκαμε Αλβανία, Κροατία. Όχι, ρε. Παιδιά, κοιτάξτε. Επειδή βγάζουμε άπειρα λεφτά από το YouTube Money, να είναι καλά τα Zeroland. Τι κάναμε. Το αεροδρόμιο είναι ακριβώς με το ξενοδοχείο. Πήραμε το jet, του λέμε Alfred, άκου να δεις. Ο Πάρης είναι άρρωστος, εγώ με τον Κωστή θα μάθουμε σε μεσάκι τα λοιπά. Ναι, ξέρω τίποτα δεν πειράζει. Οπότε, τι φάσε, ήδη είχαμε το ξέρω, κρίσου, οπ. Και πήραμε και το αμάξι ρε μαλάκι και το προσγειώσαμε σε στυλά. Ρε φίλε τώρα, ή έχεις τζέτ ή δεν έχεις. Το προσγειώσαμε σε στυλά και φάστε ποιος αυτά, δεν φαινόμαστε τώρα. Ναι, και στη φορά μετά που φάναξε, τι λέμε. Άμα γίνει κάτι, να βγούμε κατευθείαν, έχουμε και τα ιδιωτικά μας, Αλεξίσιο, ένα παύλα, ανεμόστατο. Ποιο σου στερέκι. Παιδιά είναι πολύ ωραία εδώ πέρα στην Φλωρεντία. Είδατε και πετύχαμε και Έλληνα μπροστά, πολύ περίεργο. Μην βλέπετε. Και είμαστε ελληνική συγκίνηση. Όχι, μην βλέπετε τα τυχαία πα Γιάννενα που γράφουν παντού. Είναι φάντων πα και στη. Ναι, πήγαμε συνοικία Γιάννενα, γι' αυτό βλέπετε και ελληνικά. Βλέπετε εδώ. Πού έχουμε πλήξει. Σταθήκαμε. Να, ο Λετζής ήρθε από τα Γιάννενα και άνοιξε τη Φλωρεντία εδώ. Εδώ βλέπουμε την αρτοπία Πορίκη. Πορίκι, πορίτσι μου, έτσι λένε. Είναι ιταλικά το πορίκι. Το πορίκι, σημαίνει πορτοκαλί. Το stop πάντως είναι σαν το ιταλικό, δεν ξέρω τι λέτε. Πάμε να φέρουμε τις προμήθειες για τον Πάρη, μήπως και ζήσει. Τσουρεκάκι. Τσουρεκάκι. Ποιο μπορείς να μην τις πειράμε. Πενικυλίνη. Πάντα τις δεθμούς, όπως λέει στα ελληνικά. Ενέσεις. Πώς λέω, και λοιπά. Έτσι, πώς λέγονται τα πάντα, τις τρακόλους. Μην με βάζει να μεταφράσει πράγματα πρωτιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, περίμενε να το κλείσει. Δεν ξέρω. Άμα γράφει, κάτι περίεργο μου βγάζει πάνω. Ναι, λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η τελευταία βραδιά των 99. Αυτό είναι made by Paris, όσο ξέρω. Ούτε εγώ μπορώ να το πω καλά, έτσι να ξέρει. Των Γιαννίνων, 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 Γιάννενων ή Ιωάννινων. Πού είναι το δίσκο. Ναι, των Ιωαννίνων. Όχι, θα το πει με γεια. Επίση, φαίνομαι σε αυτό το πλάνο, αλλά δεν θα ανοίξω το φως για να τον σκοτώσω. Γιάννενον, ξέρω. Των Γιαννίνων. Κατάλαβε, δεν μπορεί να πει Γιαννίνων χωρί να κάνει Ζαρδάμ. Οπότε αύριο γυρνάμε Πάτρα. Αλλάξτε το όνομα στην πόλη σα. Λογικά. Και κλείνουμε και το vlog αύριο. Bye bye. It's a highway to hell. Δεν το τραγουδάω. Δεν είναι αυτό. Σκότωσε, ρε. Πάμε ξανά την αρχική. Λοιπόν, κάτσε να κάνεις κάτι τέτοιο που να χωνεστεί. Βλέπει τους αγώνες, τους αγώνες είναι ωραίο. Λοιπόν, αυτό σήμερα γυρνάμε στο... Αυτό σήμερα γυρνάμε στο... Γυρνάμε στα Γιάννενα, όπου το είδες. Από τα Γιάννενα. Πού πάμε όμως? Στην Πάτρα. Αθήνα πάμε. Παραλίγο να έρθει Μάρτα, δεν πειράζει, μην αγώνεστε.
Αυτά ωραία πολύ ήταν τα Γιάννη, τα έχω ξαναδεί δύο φορές ο Κώστας 100 πάρες πρώτη του. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κανένας. Ωραία 100, έχω κάνει μετά, φαντάζομαι. Ωραία πολύ, τα έχουμε δει τα περισσότερα. Ωραία είναι μόνο, εντάξει, έχει πολύ κρύο αυτές τις μέρες. Ναι, έχει πολύ, πολύ κρύο. Μάλλον έχει πεθάνει και ο λαιμός και των τριών, οπότε άμα δεν έχει βίντεο αυτές τις μέρες κατηγοριστά, για ναι, ναι, ναι. Και δεν έχουμε pre-record 20 βίντεο. 25.000 βίντεο. Έχει δείξει στατιστική σιγά σιγά, από ότι κάποια στιγμή θα βγούμε στο mood 4 βίντεο την εβδομάδα αντί για κάθε μέρα. Αυτό το πάνε, το δείχνω αυτό που στείλω. Τι φάση. Γεια. Και εδώ είναι εθνική. Εδώ δεν ξέρετε πίστα εδώ λίγο να κάνουμε πίστα κάρτ. Κοίτα. Δεν είναι πολύ ωραία. Και πεθάνω. Ναι, αλλά με τρέχαμε 4 και κινδυνεύαμε. Λοιπόν, ήμουν σαν Firewolf, Παύλα Κωστής. Ήμουν Πατζερνός Παύλα Κώστας. Εγώ δεν υπάρχω, αγνοήστε με. Λοιπόν, θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Χαρά που θα μας εκδρομή. Bye!